Η κυβέρνηση του Justin Trudeau στον Καναδά πρότεινε νόμο που θα δίνει στου δικαστέ την εξουσία να θέσουν κάποιον σε κατοίκον περιορισμό εάν πιστεύουν ότι θα μπορούσε να διαπράξει έγκλημα, δηλαδή προληπτικά. Οι επικριτέ έχουν προειδοποιήσει ότι το νομοσχέδιο συνεπάγεται μια ξεκάθαρη κατάχρηση εξουσία και θα μπορούσε να καταπνίξει κάθε έννοια ελευθερία του λόγου. Συγκεκριμένη νομοθεσία θα επιτρέπει τον κατοίκον περιορισμό και την ηλεκτρονική επισήμανση για ένα άτομο που θα θεωρείται πιθανό να διαπράξει μελλοντικό έγκλημα. Δηλαδή, αν ένας δικαστής πιστεύει ότι υπάρχουν βάσιμοι λόγοι για ένα μελλοντικό έγκλημα μίσου, το αθώ ακόμη μέλος της κοινωνίας μπορεί να καταδικαστεί σε κατοίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επισήμανση, υποχρεωτικό τεστ ναρκωτικών και απαγορεύσεις επικοινωνίας. Η αποτυχία μάλιστα συνεργασίας θα προσθέτει επιπλέον ένα έτος φυλάκισης. Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, πρόκειται για μια δήλωση που εκφράζει αποστροφή ή ύβρη. Από τη στιγμή που ο Καναδάς θεωρείται μια κατεξοχήν λειτουργική δημοκρατική χώρα, είναι σαφέ ότι αυτό ο νόμο, εφαρμοστεί ανεφαρμοστική, θα εφαρμοστεί σε όλε τι δυτικέ χώρε. Ο Υπουργό Δικαιοσύνη υπερασπίστηκε το μέτρο, υποστηρίζοντας ότι θα ήταν ένα σημαντικό εργαλείο για την προστασία πιθανών θυμάτων. Τα προληπτικά μέτρα θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν την απαγόρευση του ατόμου να βρίσκεται κοντά σε μια συναγωγή ή ένα τζαμί ή και να έχει περιορισμού στη χρήση του διαδικτύου.